Τα ζητήματα αναβάθμισης των υποδομών και λειτουργίας του λιμανιού ήταν το κύριο αντικείμενο συνάντησης που πραγματοποίησε η υποψήφια Δήμαρχος Κέρκυρας Μερόπη Ιδρέου με τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας στα πλαίσια ενημερωτικών επαφών που πραγματοποιεί με εκπροσώπους φορέων του νομού μας. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο με την έννοια αφενός με να έχουμε κανονικά κάθε μέρα μια εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού και να εξυπηρετούμε το πλοίο, τον επιβάτη και το εμπόρευμα, αλλά κυρίως εστιάζουμε στην οικονομική ανάπτυξη, η οποία έχει μια σχέση με τους κρουαζιέρες. Τα θέματα που απασχόλησαν ιδιαίτερα τη συνάντηση αφορούσαν στον ελιμενισμό των κρουαζιεροπλοίων αλλά και την αναβάθμιση τόσο των παρεχομένων υπηρεσιών όσο και της γενικότερης εικόνας του λιμανιού. Ο πρόεδρος Χρήστος Τζουβελέκης και ο διευθύνων σύμβουλος του Όλκε Σπύρος Τάλιας ενημέρωσαν την υποψήφια Δήμαρχο Κέρκυρας για την προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε το λιμάνι της Κέρκυρας να λειτουργεί προς όφελος της οικονομίας του νησιού στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με την ανάπτυξη άλλων λιμανιών όπως αυτό της Ιγουμενίτσας. Έκαναν γνωστό επίσης ότι προγραμματίζεται η κατασκευή υπαίθριου χώρου πάρκινγκ στην περιοχή της Πηλιάς. Από την πλευρά της, η Μερόπη Ιδρέου επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο που παίζει για την οικονομία του τόπου η συγκεκριμένη θαλάσσια πύλη εισόδου στο νησί μας, τονίζοντας ότι οι προδιαγραφές λειτουργίας, υποδομών και εξυπηρέτηση του κοινού θα πρέπει να είναι στο επίπεδο που αρμόζει σε ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό όπως η Κέρκυρα. Η κυρία Ιδρέου ζήτησε και έλαβε επίσης ενημέρωση για τα έργα τα οποία εκτελούνται από τον Όλκε στο λιμάνι και στη Σπηλιά, ενώ επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης ειδικής μέρημνας και προγραμματισμού για τα μικρά λιμάνια, τα οποία όπως είναι γνωστό ανήκουν στην αρμοδιότητα του οργανισμού, καθώς και εκτέλεσης των απαραίτητων έργων στην παραλιακή της Γαρίτσας. Τέλος, υποψήφια Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο και το Διευθύνων Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας για την ενημέρωση την οποία της παρήχαν, ενώ οι τελευταίοι της ευχήθηκαν καλή επιτυχία, επισημένοντας ότι ο τόπος μας έχει ανάγκη από νέους πολιτικούς. Ο τόπος έχει ανάγκη από νέους πολιτικούς. Έτσι θεωρούμε κι εμείς. Και το καλύτερο να προκύψει για τον τόπο και εσείς να έχετε μια καλή προσωπική επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που αναλάβατε. Ευχαριστούμε πολύ. Η υποψήφια Δήμαρχος Κέρκυρας, επικεφαλής του Συνδυασμού Κερκυραίων Δήμος, συνοδευόμενη από συνεργάτες της, επισκέφθηκε και το Κεντρικό Λιμεναρχείο, όπου συζήτησε με τον Λιμενάρχη κύριο Κοντομάρη για ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας του λιμανιού και εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Αρκετά άτομα στην περασμένη φορά που είχαμε μεταθέσεις, ήταν 25 άτομα και έτσι είμαστε εντάξει. Εντάξει, πολύ καλός. Με τον κύριο Στάλιο. Πολύ έτσι. Δεν μου ήταν πολύ καλούς, ο άνθρωπος συμπαρασέλησε διάφορα προβλήματα από την εικόνα ανακύπτει. Ναι, τώρα μαζεύουμε τα τσεκρεμότητα. Εντάξει, στο λιμάνι